Ήξερα η γυναίκα μου ότι πάει κάπου, μαζεύονται κάπου, αλλά δεν ήξερα ότι... Μα... Πού. Ναι. Βέβαια τη ρωτούσα πού πήγαινε και τι έκανε, ξέρω εγώ. Μου έλεγε ότι πάμε σε κάποια σπίτια. Μιλάμε, τραγουδάμε, ψήνουμε. Και πώς το μάθατε ότι πήγαινε εκεί συγκεκριμένα? Και το έμαθα όταν πρωτοείδα το συγκεκριμένο βίντεο. Με τον εξορκισμό. Με τον, ναι, ναι. Στο οποίο είναι και η γυναίκα σας. Όπως κάτω. Ναι, η γυναίκα. Ναι, ναι, ναι. Φαίνεται η και η γυναίκα σας. Και... και τα δύο μου παιδιά, ο γιος μου και η κόρη μου. Η γυναίκα σας είναι αυτή η κυρία με το κίτρινο πουκάμισο και τη μαύρη ζακέτα που βλέπουμε? Ακριβώς, κύριε Βαγγελάτο, ακριβώς. Η γυναίκα σας λοιπόν είναι αυτή εδώ. Δηλαδή, η σύζυγος του κύριου Φώτη, επειδή είναι ένα βίντεο το οποίο έχουν αναρτήσει στο κανάλι του στο YouTube ή της Εκκλησίας των Εθνών, είναι αυτή εδώ η γυναίκα. Το έχει δει όλη η Ελλάδα. Πώς. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Φώτη. Η γυναίκα σας, που είναι αυτή η γυναίκα, είναι μια δαιμονισμένη γυναίκα? Την είδατε εσείς στο σπίτι, έτσι? Γιατί εδώ είπαμε, εμάς μας φαίνεται κακό θέατρο, αλλά εδώ φαίνεται, λέει, πως είναι δαιμονισμένη κλπ. Πώς ήταν η γυναίκα σας? Κοιτάξτε, εγώ όσο ήμασταν μαζί δεν έβλεπα κάποια δαιμονισμένη γυναίκα να χτυπιέται στο σπίτι και να κάνει παράλογα πράγματα. Μάλιστα. Δαιμονίστηκε όταν πήγε στην Εκκλησία ήταν των Εθνών, δηλαδή, μάλλον. Γιατί άμα μας λέτε ότι όταν ξεκίνησε και πήγαινε δεν ήταν δαιμονισμένη και εμείς εδώ τη βλέπουμε δαιμονισμένη, σημαίνει απλά ότι ή κάποιο θέατρο παίζει ή η γυναίκα δαιμονίστηκε στην πορεία παρότι πήγαινε στην Εκκλησία των Εθνών ή κάποια άλλη εξήγηση που εγώ δεν την έχω. Αλλά αυτή ή κάποιο θέατρο παίζει ή κάτι της δώσανε. Εν τω μεταξύ όταν είδα το βίντεο την πήρα τηλέφωνο, ναι. Της λέω τι είναι αυτά, λέει δεν είμαστε εμείς. Λέω αφού σε γνώρισα πώς. Μετά όταν είδα το βίντεο, το κανονικό βίντεο από το site τους, σοκαρίστηκα.